Ο αστεροειδής Άποφης, που ανακαλύφθηκε το 2004, είχε θεωρηθεί ως ένας από τους πιο απειλητικούς και επικίνδυνους αστεροειδείς όσον αφορά το ενδεχόμενο πτώσης του στη Γη στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι αστρονόμοι παρατηρούν τον αστεροειδή αναλυτικά και βγάζουν συμπεράσματα για την τροχιά του. Η NASA ανακοίνωσε ότι νέοι υπολογισμοί της τροχιάς του Άποφης καταλήγουν στην εκτίμηση των επιστημόνων ότι σίγουρα κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί μέσα στα επόμενα τουλάχιστον 100 χρόνια. Ο Άποφης, με διάμετρο περίπου 340 μέτρα, όσο περίπου δηλαδή ο πύργος του Άιφελ, ήταν διαβόητος για πολλά χρόνια, καθώς είχε εκτιμηθεί ότι θα πλησίαζε πολύ κοντά στη Γη το 2029. Ωστόσο, ύστερα από εκτενείς παρατηρήσεις του αστεροειδή, ο κίνδυνος σύγκρουσης το 2029 αποκλείστηκε. Εξίσου καθησυχαστική υπήρξε η πρόβλεψη και για την επόμενη κοντινή διέλευσή του το 2036. Έως τώρα, υπήρχε ακόμη μια μικρή πιθανότητα να πέσει στη Γη το 2068, η οποία όμως επίσης εξαλείφθηκε μετά τους νέους υπολογισμούς με τη βοήθεια νέων παρατηρήσεων από τηλεσκόπια κατά την πρόσφατη διέλευση του Άποφη σε απόσταση 17 εκατομμυρίων χιλιόμετρων στις 5 Μαρτίου. Αλλά και για μερικές ακόμη δεκάδες χρόνια μετά το 2068, ο εν λόγω αστεροειδής δεν αναμένεται να αποτελέσει απειλή για τον πλανήτη μας. Ο David Farnokia, του Κέντρου Μελετών Γεωπλησίων Αντικειμένων της NASA, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος στο άμεσο μέλλον. Ο Άποφης δεν ανήκει στη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, όπως οι περισσότεροι αστεροειδείς, αλλά στη λεγόμενη οικογένεια Άτεν. Οι αστρονόμοι εργάζονται επίσης για να κατανοήσουν καλύτερα το ρυθμό περιστροφής του αστεροειδούς και τον άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται. Αυτά τα στοιχεία θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί ο προσανατολισμός που θα έχει ο αστεροειδής σε σχέση με τη Γη, όταν συναντηθεί με το βαρυτικό πεδίο του πλανήτη μας το 2029, έτος κατά το οποίο ο Άποφης θα περάσει σε απόσταση μικρότερη των 32.000 χιλιόμετρων από την επιφάνεια της Γης. Η απόσταση αυτή είναι μικρότερη από αυτή στην οποία βρίσκονται γεωσύγχρονοι δορυφόροι, οπότε θα είναι ορατός από παρατηρητές στο ανατολικό ημισφαίριο, χωρίς τη βοήθεια κι αλλιώνει τηλεσκοπίων.